Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε στη Λάρισα τον κύκλο Ελλήνων Λογοτεχνών Δικαστών οι οποίοι πραγματικά θα παρουσιάσουν μια πολύ σημαντική παράσταση με τον τίτλο «Όλα τα κάστρα πέσανε». Είναι μια παράσταση η οποία είναι εμπνευσμένη από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου και ουσιαστικά είναι ένα, μια παράσταση λόγου ήχου και μουσικής όπου κυριαρχεί η ποιήση, η λογοτεχνία και το τραγούδι με έναν μαγικό τρόπο. Βρισκόμαστε στο Λογογραφικό Μουσείο, πραγματικά θα είναι μια έτσι, πολύ σημαντική βραδιά και ο Σύνδεσμος Γραμμάτων Τεχνών Θεσσαλίας έχει ισχυρού δεσμού με τον κύκλο Ελλήνων Λογοτεχνών Δικαστών, καθώ εδώ και ένα μισή χρόνο κάναμε ένα πολύ σημαντικό συμπόσιο λογοτεχνία. Και βέβαια η σημερινή εκδήλωση εντάσσεται σε μια τριλογία που έχει να κάνει με τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1921, η οποία ξεκίνησε στον ίδιο χώρο πέρσι με μια μεγάλη εκδήλωση υπό τον τίτλο «Νάτανε το 21, που μίλησαν πολύ σημαντική, ε, σημαντικές προσωπικότητες τόσο από τη Λάρισα αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα. συνεχίζετε συνεχίζεται σήμερα με την παράσταση αυτή που αναφέρεται όπως είπαμε στην έξοδο του Μεσολογίου και θα κλείσει την, το Σεπτέμβριο με μια επίσης πολύ σημαντική εκδήλωση που θα αναφέρεται στις επιστολές μεταξύ του Αδαμάντιου Κοραή και του Τζέφερσον. Ε, θέλω επίσης να επισημάνω ότι την ώρα αυτή που μιλάμε είναι σε λειτουργία η έκθεση ζωγραφικής, η πολυέκθεση με τον τίτλο «Με από το 21 στο 22» στην Αθήνα, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στα παλιά δικαστήρια της Οδού Σανταρόζα, όπου εκεί πραγματικά είναι μια ικαστική παρέμβαση, ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συμμετέχουν πολλοί Θεσσαλοί καλλιτέχνε, ένα πανόραμα πανώρα, λοιπόν, λοιπόν Θεσσαλών καλλιτεχνών και επίσης και κάποιοι πρόσφατα υποβιώσαντες ζωγράφοι, όπου τους έχει αφιερωθεί μια αίθουσα με έργα τους, η οποία ονομάζεται Φυλάκιο Μνήμης. Έτσι λοιπόν κλείνουμε ένα κύκλο εκδηλώσεων που έχουν να κάνουν με την Επανάσταση του 21 και την επέτειο με τα 200 χρόνια, όπου βέβαια δεν είχαμε τη δυνατότητα λόγω της πανδημίας να τα γιορτάσουμε στον χρόνο που έπρεπε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι βρίσκονται εδώ σήμερα και πολύ περισσότερο τους δικαστές οι οποίοι μας τιμούν με την παρουσία τους και οι οποίοι θα δώσουν μια εξαιρετική παράσταση.